Η μεγάλη πτώση της παραγωγής στα ελαιόδεντρα άλλαξε τα δεδομένα στην αγορά. Παρότι η συλλογή της οδειάς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, οι παραγωγοί πλέον έχουν ξεκάθαρη εικόνα για την τιμή που θα φτάσει το λίτρο στο σούπερ μάρκετ, ενώ κάποιοι αναφέρουν πως δεν θα έχουν ελιές ούτε για το σπίτι. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο Μύρο Χιλετζάκη, αντιπρόεδρο των Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου. Κύριε Χιλετζάκη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ποια είναι η εικόνα μας από τη συλλογή της οδειάς? Η ελαιοκομική περίοδο τελειώνει με αρνητικό αποτέλεσμα και τελειώνει με πολύ λίγες ποσότητες, που αυτές οι ποσότητες δεν φτάνουν ούτε να καλύψουν τα δικά μας νοικοκυριά, τα νοικοκυριά των ίδιων των παραγωγών. Θα χρειαστούμε δηλαδή εισαγωγή λαδιού? Ναι, αλλά από πού θα το βρούμε? Δεν υπάρχει λάδι στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει λάδι στην Ευρώπη, δεν υπάρχει λάδι πουθενά. Υπάρχει παγκόσμια κρίση στο ελαιόλαδο και αυτή η παγκόσμια κρίση του ελαιολάδου οδηγεί και στην αύξηση των τιμών, αλλά και στο μεγάλο πρόβλημα όσο αφορά τη διατροπική μας συνήθεια που πάει να αλλάξει εφόσον δεν υπάρχει ελαιόλαδο. Σε ποια τιμή θα ισορροπήσει φέτος το λάδι το λίτρο στο σούπερ μάρκετ? Κοιτάξτε, σήμερα στον παραγωγό που μιλάμε έγινε μια πράξη στη Λακωνία συγκεκριμένα στα 9 ευρώ. Τιμή παραγωγού. Αυτό συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ κτλ. Το λάδι που είναι στο σούπερ μάρκετ σήμερα στα 13,5-14 ευρώ πουλήθηκε από τον παραγωγό γύρω στα 5. Καταλαβαίνετε τώρα το λάδι που είναι 9 ευρώ στον παραγωγό τώρα, πόσο θα φτάσει ο καταναλωτή. Έχουν 6 καπέλα μπαίνουν στη τιμή ανάμεσα στον παραγωγό και στον καταναλωτή και τα καπέλα αυτά έχουν ως εξής. Η πρώτη εμπορική πράξη που γίνεται είναι ανάμεσα στον ελαιουργό και στον παραγωγό. Δηλαδή, ο παραγωγός πουλάει στον ελαιουργό το λάδι του. Πρώτη εμπορική πράξη. Δεύτερη εμπορική πράξη είναι ανάμεσα στον ελαιουργό και στον έμπορα. Τρίτη εμπορική πράξη είναι ανάμεσα στον έμπορα και στον τυποποιητή. Τέταρτη εμπορική πράξη είναι ανάμεσα στον τυποποιητή και στο σούπερ μάρκετ. Και πέμπτη εμπορική πράξη είναι ανάμεσα στο σούπερ μάρκετ και στο καταναλωτή. Υπάρχει και μια εμπορική πράξη που λέγεται logistic, που υπάρχουν κάποιες εταιρείες logistic που αγοράζουν ποσότητες και τις διακινούν αυτές. Αλλά αυτό είναι μεμονωμένο. Είναι οι συγκεκριμένες πράξεις που σας είπα γίνονται και η κάθε πράξη βάζει για το δικό της καπέλο. Έτσι πως το περιγράφετε, κύριε Χιλετζάκη. Έτσι πως το περιγράφετε, κύριε Χιλετζάκη, αφενός γίνονται πάρα πολλές εμπορικές πράξεις με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν φόροι, ΦΠΑ και όλα τα υπόλοιπα. Αφετέρου, οι τιμές θα φτάσουν τα 20 ευρώ το λίτρο. Αυτό στα 20 ευρώ το λίτρο ακριβώς. Σήμερα ο ντενεκές είναι στα 200 ευρώ. Είναι 17 λίτρα ο ντενεκές. Στον παραγωγό το λάδι είναι 9 ευρώ. Στην Κρήτη είναι 8,5 περίπου. Λοιπόν, 9-9-20 το λάδι. Καταλαβαίνετε, με το ΦΠΑ του υπερβαίνει τα 10. 17 λίτρα ο ντενεκές, 170 ευρώ. Θα φτάσει άνετα στα 200 ευρώ. Γιατί έχουμε ανωδική τάση. Δηλαδή, η εμπορική πράξη που είχε γίνει στη Λακωνία σε συγκεκριμένο συνεταιρισμό πριν από 10 μέρες ήταν στα 8,5 ευρώ και προχθές έγινε στα 9,20. Καταλαβαίνετε ότι αυξάνεται και όσο τελειώνει η σεζόν, γιατί η σεζόν τελειώνει, δυστυχώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Αυτό είναι ένα μόνιμο φαινόμενο, είναι μια συγκυριακή άνοδος ή όπως άλλα προϊόντα δύσκολα θα ξαναδούμε χαμηλότερες τιμές? Είναι μια συγκυριακή άνοδο, που αυτή η συγκυριακή άνοδο έχει να κάνει αποκλειστικά και καθαρά μόνο με την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει τις δυνατές χώρες, όπως είναι η Ισπανία στο κομμάτι της παραγωγής που ελέγχει πάνω από το 50% της παγκόσμιας παραγωγής, και αυτές οι δυνατές χώρες δημιουργούν το μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Ναι, αλλά πώς θα το ξέρουμε ότι αν δεν τις χτυπήσει η κλιματική αλλαγή και του χρόνου, ώστε να μην έχει παραγωγή και να συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο για 2, 3 ή 4 χρόνια? Μα ήδη η κλιματική αλλαγή χτυπάει καθημερινά τη δικιά μας χώρα. Η δικιά μας χώρα χτυπιέται καθημερινά από την κλιματική αλλαγή. Είναι Δεκέμβριο και είμαστε με τα κοντομάνικα, δεν έχει βρέξει καθόλου. Και εμείς θα πούμε το λαδάκι σαν χώρα, γιατί πραγματικά δεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Θεωρείτε δηλαδή ότι θα δούμε σε μερικά χρόνια να φεύγει η παραγωγή του λαδιού από την Κρήτη και από την Νότια Πελοπόννησο και να ανεβαίνει προς τα βόρεια? Ναι, το βλέπουμε ήδη. Βλέπουμε στην Αλβανία. Η Αλβανία παράγει πάνω από 25.000 τόνους ελαιόλαδο και δεν θα πιστεύαμε ποτέ ότι στην Αλβανία θα έχουμε τέτοιες παραγωγές ελαιολάδου, που είναι ένα ψυχρό κλίμα και ό,τι θα ευδοκιμούσε και θα έβγαζε ένα καλό προϊόν, ένα πολύ καλό προϊόν, που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα στα δικά μας προϊόντα. Κύριε Χιλετζάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.